προϊόντατε, εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου της Φάρης, κυρία Πρόεδρε του Συλλόγου των Νέων και Δημών της Φάρης, κύριε Κορμπή, Ιωάννα. Πού είναι η κυρία Ιωάννα? Ναι. Έλατε εδώ, κυρία Ιωάννα, να σας ευχηθούμε και καλή καριέρα ως πρόεδρος του Συλλόγου των Νέων και Δημών της Φάρης, Τέρψης. Έτσι, και με την ευκαιρία να καλέσουμε και όλους τους γονείς και τους σπουδαστές που δεν είναι γραμμένοι στο σύλλογο, έτσι, να πρέπει να γραφτούν, γιατί γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι η φετινή χρονιά ήταν μια εξαιρετική χρονιά όσο αφορά το εικαστικό τομέα της εικαστικής δημιουργίας. Όπως βλέπετε, μια πολύ μεγάλη αύξηση σε εγγραφές, 30%, που θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό, γιατί μια πολύ καλή ομάδα ανθρώπων, που είναι οι δάσκαλοι του εικαστικού εργαστηρίου, τους οποίους ευχαριστώ θερμά, δώσανε ό,τι μπορούσαν από τις γνώσεις τους και από την αγάπη τους στους μαθητές του εικαστικού εργαστηρίου. Γι' αυτό και είχαμε αυτή τη μεγάλη αύξηση. Όπως έχω ξαναπεί, κύριε Δήμαρχε, αγαπητή Σύμβουλη, κύριε Πρόεδρε, ο στόχος του σχολείου είναι πάντα η ποιότητα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ό,τι γίνεται εδώ πέρα να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τόσο που πάρα πολλοί άνθρωποι αποκαλούν το σχολείο μας μικρή καλών τεχνών. Και δεν είναι καθόλου άδικο. Σε πολλά πράγματα είμαστε καλύτεροι και από πολλές καλών τεχνών της υπόλοιπης Ελλάδας. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια θέλω να δώσω στο Εργαστήριο Κεραμικής Φέτων των Ελληνίκων, στην κυρία Πολίτη, στην κυρία Σακά, στο Εργαστήριο Γεωγραφίας, και βέβαια στους δασκάλους του παιδικού, την Άνση Παπαδοπούλου, την Δήμητρα Πετροπούλου, τον Σωτήρη τον Ιφόρα, τον καινούργιο μας δάσκαλο, και την Κριστίνα την Παπαδοπούλου, την καινούργια μας κεραμίστρια. Παρ' όλα αυτά, σημασία έχει ότι καταφέραμε να περάσουμε 3 άτομα στις ανώτερες σχολές καλών τεχνών της Ελλάδας και μάλιστα στην Ευαγγελία μέσα στην πρώτη δεκάδα της καλών τεχνών της Αθήνας. Αυτό κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη στήριξη όλο αυτό το χρόνο και για όλα τα χρόνια της καριέρας σας. Στηρίξατε όσο μπορούσατε το εικαστικό τομέα. Δεν ξεχνάμε τα δύσκολα χρόνια του κορονοϊού, που κρατήσατε τους μισθούς μας και πρέπει να το λέμε αυτό στο ύψος τους, εκεί που έπρεπε. Πήραμε όλα αυτά τα 2 χρόνια. Στα 2 χρόνια πήραμε το μισθό και ήταν μια πάση μάθη. Στο έργο μας αυτή τη χρονιά και ό,τι χρειαστήκαμε, είσαστε ο άνθρωπος που στεκόταν συνέχεια δίπλα μας και ό,τι χρειαστήκαμε το προσφέρατε στο εικαστικό τομέα. Να μην σας κουράζω, θέλω να δώσω τον λόγο στον κύριο Δήμαρχο να μας πει 2 κουβέντες. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Εγώ θα πω ότι όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ακόμα και τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, όπως είπε ο Παναγιώτης, είμαστε εδώ για να γενιάσουμε την έκθεση των μαθητών του εικαστικού εργαστηρίου Καλαμάτας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή η δουλειά που γίνεται εδώ αντιπροσωπεύει όλη τη δουλειά που γίνεται όλο τον χρόνο. Και αντιπροσωπεύει όλους εσάς που έχετε προσπαθήσει για να παρουσιάσετε και να πετύχετε αυτά τα αποτέλεσμα. Και ακόμα πιο σημαντικό ότι από ό,τι μάθαμε όταν ακούσαμε σήμερα, 3 παιδιά πέτυχαν τόσο πολύ μεγάλο στόχο. Και αυτό μας κάνει περισσότερο χαρούμενος και μας δημιουργεί την υποχρέωση να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο αυτή την προσπάθεια. Άλλωστε, η δουλειά που γίνεται εδώ στο εικαστικό εργαστήριο είναι πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ σπουδαία. Ξέρουμε ότι ίσως είναι το καλύτερο περιφερειακό εικαστικό εργαστήριο που κάνει στην Ελλάδα. Το ξέρουμε αυτό και προφανώς η δουλειά που γίνεται εδώ έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να αναδειχθεί η Καλαμάτα ως ένας χώρος πολιτισμού. Που να κάνει τα παιδιά, ένας χώρος του πολιτισμού. Λοιπόν, πάντως πρέπει να πω ότι ο γιος μου δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι, ενώ στο παντού μια έκθεση ζωγραφικής σκόπιε τρέχοντας το σπίτι. Λοιπόν, τίποτα, να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη για τη σπουδαία προσπάθεια που γίνεται εδώ, αλλά και τους συνεργάτες του Παναγιώτη. Όλους τους δασκάλους εδώ που βοηθούν για να φέρετε αυτό το αποτέλεσμα. Και χαίρομαι πραγματικά που είναι ακόμα πιο πλούσια η φετινή χρονιά από έργα. Λοιπόν,
Λοιπόν, να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Η έκθεση, η εκδήλωσή μας, σε σχέση με άλλες εκδηλώσεις που τελειώνουν, έχουν αρχή και τέλος, είναι μία ή δύο ώρες, εμάς διαρκεί 60 μέρες. Να ξέρετε ότι κάθε μέρα το σχολείο εδώ είναι ανοιχτό πρωί και απόγευμα, γίνεται πόλος έλξης και για φιλότερους Καλαμάτας αλλά και για επισκέπτες. Και βέβαια πάρα πολλά καλά πράγματα ακούμε για αυτή τη σχολή, για τους επισκέπτες της πόλης. Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια μετά τους δασκάλους, στους σπουδαστές, τους ίδιους σπουδαστές που έδωσαν το καλύτερο κομμάτι τους για να πετύχουν έναν πολύ σημαντικό στόχο. Παράλληλα με τη δουλειά τους το βράδυ να έρχονται εδώ πέρα και να κάνουν ένα κομμάτι για τους σπουδαστές μας. Αλλά και για τους γονείς οι οποίοι στις δύσκολες μέρες τις οικονομικές που περνάμε διαθέτουν τα ποσά που πρέπει, έστω και αν είναι μικρά, για να φέρουν τα παιδιά τους. Θέλω να ευχηθώ να έχετε ένα καλό καλοκαίρι, δημιουργικό καλοκαίρι. Στους σπουδαστές εύχομαι να συνεχίσουν τις σπουδές τους, να συνεχίσουν μέσα στο καλοκαίρι να κάνουν κάτι μέσα από αυτά τα σημαντικά πράγματα που μάθανε στο σχολείο και να είμαστε πάλι καλά το Σεπτέμβριο να τα ξαναπούμε εδώ πέρα. Να είστε καλά. Όχι, επιστρέφω.